όπως πολλοί άνθρωποι που οδεύουν κατά τη λογική των ανθρώπων κατευθείαν και καλπάζονται δια την κόλαση, βρίσκονται στον παράδεισο από μια μετάνοια ένα περιστατικό, έτσι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί νόμιζαν και άλλοι νομίζουν ότι είναι η συνομόνια του παραδείσου αυτοί οι άνθρωποι, βρίσκονται στην κόλαση. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Γι' αυτό και ακριβώς οι παλιοί μας έλεγαν να μην μακαρίζεις κανέναν πρώτου τέλους. Πρώτου τέλους μηδένα μακάριζε. Και ο Παύλος το έχει πει με τα δικά του λόγια, τα θεόπνευστα. Ο δοκόν αισθάνε, τός που νομίζει ότι στέκεται, βλέπε το μη πέσει. Διότι ο δολιοφθορεύς, Σατανάς ο εχθρός, ο έχων 7.500 χρόνια πείρα στην πλάτη του, μέχρι την τελευταία στιγμή. Και που ο άγγελος ακόμη θα πάρει την ψυχή μας και τότε ακόμη πρέπει να έχουμε τον φόβο. Ωραία, μας το έχει διδάξει ο Μέγας Αντώνιος. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έχετε διαβάσει. Όταν ο άγγελος πήρε την ψυχή του μεγάλου Αντωνίου, ο Σατανάς από μακριά έπιανε τα γένια του και λέει: «Αχ, μου φύγες, Αντώνιε». Και ξέρετε τι απήντησε ο Αντώνιος, ο οποίος είχε πείρα, τι είπα να πει διάβολος. Ουχή ακόμη, λέει. Δεν είχε στα χέρια του αγγέλου, ήτανε και ακόμη τον φοβόταν τον διάβολο. Τον υπελόγιζε, τον λογάριαζε τον Σατανά. Εμείς δεν τον λογαριάζουμε. Και στέλνουμε και κανέναν άλλον στον διάβολο να μεγαλώσει η βασιλεία του. Και τα παιδιά μας, και τη γυναίκα μας. Είναι λοιπόν, λέγω, η σοβαρότερα περίπτωση αυτή, για την οποία μας την έχει πληροφορήσει από πολλές πλευρές, ώστε μας έχει καταστήσει αναπολογήτους. Από το ένα μέρος μας βοηθάει, μας ρίχνει φως να προσέξουμε, και από το άλλο μέρος μας καθιστά αναπολογήτους, εάν εμείς τελειωματικώς δεν προσέξουμε. Τώρα, όπως ξέρετε, αυτό το κείμενο είναι από το σχολείο. Είναι ένα κείμενο που είναι προφητεία και είναι και παραβολή. Προφητεία γιατί λέγει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, κάποτε θα έρθει όταν έρθει, και παραβολή διότι παρουσιάζει αναπημένα και χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Αυτό είναι παραβολή. Μέσα στην παραβολή αυτή, πώς θα χωρίσει τις δυο κατηγορίες, στους μεν στρέφεται και τους λέγει: «Δεύτε η ευλογημένη του πατέρα μου, να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου». Γυρίζει και στους άλλους και τους είπε: «Πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι» κλπ. Είπαν βέβαια οι άλλοι: «Πού θα πάμε εμείς?» Το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού, στο ετοιμασμένο για εκείνον. Εδώ είναι μια στιγμή που πρέπει να δώσω μια απάντηση σε ορισμένους, οι οποίοι θέλουν ένα Θεό αγαθό, δεν τον θέλουν όμως δίκαιο. Και λένε πολλές φορές μάλιστα: «Είναι δυνατόν να αναλύσει αυτά που λένε οι παπάδες και οι ιεροκήρυκες, ότι ο Θεός ένας τόσο καλός όπως τον λέτε τουλάχιστον, έχει φτιάξει κόλαση για τον άνθρωπο?» Η απάντηση είναι ότι δεν έχει φτιάξει κόλαση για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο έχει φτιάξει βασιλεία. Δέχτε να κληρονομήσετε. Δεν έχει κόλαση. Έχει κόλαση. Πώς δεν έχει? Για ποιο την έχει? Για τον διάβολο. Πορεύεστε στο πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον, το λέει. Το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αυτά έχει φτιάξει ο Θεός. Εγώ τότε πώς δεν πηγαίνω στον παράδεισο? Δεν έκαμε τίποτα για να πας στον παράδεισο. Όταν συζητούσα κάποια φορά στη σωτηρία που μιλούσα με κάποιον κλπ., εγώ μου λέει: «Να πάω με τους μάγκες», μου λέει, «στον κόλας». Και είχε ένα κομπολόι και έπαιζε. «Πάω με τους μάγκες», λέει, «θέλω να πάω με τους άλλους». Πήγαινε με τους μάγκες στην κόλαση. Θεός είναι καλός. Δεν σε χωρίζει εκεί, δεν σου άρεσε? Αυτός δεν είχε συμβουλά τώρα? Μένα δεν με βλαστημούσες? Μένα δεν με έγραφε τα παπούτσια σου? Πήγαινε λοιπόν με αυτό. Τρίτη κατάσταση δεν υπάρχει. Κέντρο δεν έχει εκεί. Είναι άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. Δεν έχει κέντρο εκεί. Δεν έκαμε άξια προς τα εδώ. Θα πας κατά ανάγκη προς τα εκεί. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Αλλά ο χώρος αυτός γνώριζε ότι έχει γίνει για τον Σατανά. Δεν είναι για σένα. Είναι για εδώ. Αλλά δεν σου άρεσε. Επέτρεψε με ξυλοκέρατα στον κόσμο τούτον. Φοβήθηκε μη χάσει καμιά ειδονή. Πήγαινε λοιπόν με αυτόν. Αυτός είναι δίκαιος ο Θεός. Όχι ότι έχει φτιάξει για τον άνθρωπο. Κατά ανάγκη θα πάει εκεί πέρα ο άνθρωπος, διότι δεν έκανε τα του Θεού, αλλά έκανε τα του Σατανά. Εκείνο που σκανδαλίζει ορισμένους και τους ξεγελάει, και θα ήθελα όσο έχω περιθώριο να το παρουσιάσω, είναι εκείνο που λέγει: «Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν. Εδίψασα και εποτίσα τέμι. Ξένος ήμουν και συνηγάγε τέμι. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε προς με. Άρρωστος ήμουνα και ήρθατε κλπ.» Και το παρουσιάζουν αυτό ως δικαιοσύνη, και ότι αυτό είναι αρκετό να βάλει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Και έτσι έχουμε καλούς ανθρώπους. Εμείς, τολμώ να πω, δεν την έχουμε αυτή την πλευρά, αυτή τη λίστα, δεν την έχουμε. Ποιος επήγε να επισκεφτεί άρρωστον?
Θα πει κανείς, πώς δεν πηγαίνω. Πηγαίνεις στους συγγενείς σου για να μην παρεξηγηθείς. Δεν πηγαίνεις στους αδελφούς του Κυρίου. Άμα δεν έχεις συγγενείς σου άρρωστο, πήγες ποτέ στο... στην κλινική, στο Ανιάτων, στο Σωτηρία, ξέρω πού, στο Τρελάτικο κλπ. Επήγες. Πήγες να ρωτήσεις εκεί πέρα το διευθυντή. Ποιος δεν έχει επισκεπτήριο από εδώ. Γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν καν επισκεπτήριο. Ποτέ. Πήγες ποτέ εσύ να του παραστατήσεις εκεί πέρα. Δεν επήγες. Πού είναι η αγάπη σου, ούτε από αυτή τη πλευρά δεν είμαστε εντάξει εμείς. Επήγες στη φυλακή ποτέ. Να πεις στο διευθυντή. Ποιος δεν έχει επισκεπτήριο εδώ. Γιατί είναι άνθρωποι 10 και 20 χρόνια φυλακή και δεν έχουν ένα επισκεπτήριο. Επήγες αυτό να τον δεις, να του μιλήσεις, να του πεις μη θέλει τίποτα απ' έξω, να του πας ένα βιβλίο, πεις το όνομά του να το γράψεις εδώ πέρα να προσεύχεσαι, κάτι να κάνεις, μη θέλει 2 δραχμές, να πάρει κι αυτός ένα πακέτο τσιγάρα στην αδυναμία του που λέμε. Έκανες κανένα τέτοιο, ούτε τέτοιο. Πας στη φυλακή να χαρακτηριστώ με ένα άλλο ποδίτη εκεί πέρα που έκανα αυτά τα πράγματα, ώστε έτσι είναι. Μπάζουμε κανένα στο σπίτι μας εμείς. Έχουμε δωμάτιο για τους ξένους. Για ένα ξένο που θα έρθει σε μια ανάγκη. Που θα έρθει ένας από το χωριό σου, από κάπου μακριά, να εγχειριστεί να μείνει 5 μέρες εδώ πέρα κλπ. Να μην πάει και του βγάλουν τα δόντια οι άλλοι στο ξενοδοχείο και να μην πάθει ζημιές έξω. Έχεις εσύ, έχεις φτιάξει εκεί πέρα. Αλλά δεν έχεις φτιάξει ούτε για τη μάνα σου, ούτε για τον πατέρα στο μάτιο και σου πετάς έξω. Να φτιάξεις τώρα για τον ξένον. Και εν τούτης αυτός που διαβάζει το Κοράνιο εκεί πέρα, έχει μουσαφίροντα. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αυτός που διαβάζει το Κοράνιο, ο Μωαμεθανός, έχει δωμάτιο. Για τον ξένο που θα έρθει. Πού είναι. Πάρα αυτή την πλευρά εγώ σου λέω. Έχουμε κάνει τίποτα εξ αυτών. Που να αντέχουν να τα παρουσιάσουμε. Τα αφήνω τα άλλα. Ούτε αυτή την πλευρά την έχουμε. Μην πλανόμεθα. Όμως η υπόθεση δεν έχει έτσι. Ο άνθρωπος δεν σώζεται από τα έργα του. Ναι μεν τα ζητάει αυτά. Αλλά από ποιον τα ζητάει. Αυτό το θέμα. Από ποιον τα ζητάει. Τα ζητάει από τους συγγενείς του. Από εκείνους που είπε ο πατέρας να πάνε να κληρονομήσουν. Ποιοι κληρονομούν. Οι εργάτες κληρονομούν. Είναι ένας στην Αμερική και έχει μια επιχείρηση, άγαμος παραδείγματι, 100 εκατομμύρια δολάρια. Έχει κόσμο που δουλεύουν μέσα κλπ. Πέθανε. Ποιος θα τα πάρει. Ποιος θα τον κληρονομήσει αυτόν. Οι εργάτες. Ή θα δει στην εφημερίδα ότι ζητούνται οι κληρονόμοι του τάδε. Και θα δει το αδερφάκι εδώ από το χωριό, και θα δει τον ξάδερφο από εκεί πετάξει την τσάπα κλπ. Και θα πάει να βγάλει τα χαρτιά ότι είναι συγγενής και θα πάει εκεί πέρα και θα σου γυρίσει εκατομμυριούχος. Θα πάρει την περιουσία. Είναι έτσι ή δεν είναι. Είμεθα εμείς συγγενείς του Θεού. Για να έχουμε μέρος από την κληρονομία. Γιατί πρόκειται περί βασιλείας λέει. Ελάτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία του πατρός μου.